Μόλις σας έκλεισα το προηγούμενο βιντεάκι που έχετε δει εσείς και συνεχίζουμε να σας τραβάω την υπόλοιπη μέρα σήμερα. Είναι μεγάλη Πέμπτη μεσημεράκι και θα συνεχίσω να σας τραβάω μέχρι μεγάλη Παρασκευή αύριο. Οπότε ναι, μεσημεράκι είναι, θα κάτσουμε σε λίγο να φάμε, θα σας δείξω. Χαμούλη στα μικρά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω δύο ψώνια που πήγα και έκανα ονέστης, γιατί εγώ δεν μπόρεσα τις προάλλες να τα κάνω όλα και δεν μπορούσα να το κουβαλήσω όλα αυτά. Πήρε κάρβουνα, μάλλον την Κυριακή του Πάσχα θα ψήσουμε στους δικούς μου αν δεν βρέχει, οπότε εμείς πήραμε μόνο το κάρβουνα, δεν θέλαμε να πάρουμε κάτι άλλο. Τώρα αν τυχόν βρέχει και δεν γίνει το ψήσουμε και αυτά, γιατί δεν ξέρουμε τι καιρό θα έχει, κάτι για βροχές λέει, τώρα θα δείξει, ελπίζω να μην βρέξει. Θα μείνει το κάρβουνα, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας δείξω όμως. Πήγαμε και άλλα αυγά, γιατί όσα είχα τα έκανα. Κοδότες, τα άβαψα, τα έκανα κόκκινα κτλ. Οπότε δεν είχαμε να κάνω κάποια σουπίτσα, άμα θέλω, αυγό λέμονο, γενικά όλα αυτά δεν είχα αυγά. Και χρειάζεται, γιατί και στη μαγειρίτσα που θα κάνω μανιταριό, αυγά θέλει να αυγό κόψεις μετά. Και άλλα μανιτάρια. Γιατί λέω, ας κάνω λίγο παραπάνω ποσότητα, γιατί αυτά μαζεύουνε. Έχω δύο συσκευασίες, είναι αυτό εδώ, μια χαρά. Σιμεγδάλι ψηλό που ήθελα. Μπύρες λιμόνι που πίνω εγώ αυτές εδώ πέρα. Δεν μπορώ να πιω καμία άλλη μπύρα, μου πιάνει η ιδέα, μόνο αυτές πίνω. Πατάτες έχει εδώ μέσα, τώρα μην τις βγάλω γιατί θα γίνουν όλα χάλια. Με πατάτες. Και δύο γάλατα ακόμη να έχουμε. Στο γλυκό που θα κάνω νομίζω θέλει γάλα, ναι. Οπότε χρειάζονται. Και είναι 2 κιλά κρέας χοιρινή σπάλα, 15 ευρώ και 49 λεπτά. Πού να πάρεις κάποιο άλλο κρέας πόσο θα σου στοιχίσει. Γνούπιν αυτό. Φαντάσου. 15,5 ευρώ το χοιρινό. Είναι 2 κιλά να μου πεις. Εντάξει. Αυτά. Τώρα πόσο κάνανε. Δεν ξέρω, ναι, εσύ πετάχτηκε. Στο μάρκετ είναι 17,55, εντάξει, ήταν το κρέας και τα γάλατα. Και όλα τα άλλα του Lidl. Λοιπόν, περιμένουμε τον ιδιοκτήτη για το ενίκιο. Και η Λιδία είναι ξύπνια, δεν θέλει να κοιμηθεί με τίποτα. Τώρα κατάφερε λίγο το Χρήστο να κοιμηθεί και η ώρα είναι 7 παρά. Οπότε η Λιδία θα πάει πιο νωρίς σήμερα, θα πάει γύρω στις 8-8.30 για ύπνο, αφού δεν θέλει να κοιμηθεί έστω μια ωρίτσα τώρα για να είναι ξεκούραστη και να μείνει πιο αργά. Θα κοιμηθεί πιο νωρίς το βράδυ, γιατί δεν θα αντέχει και θα έχει και γκρίνια από μόνη της. Προέκυψε τώρα να κάνουμε τραπέζι, έτσι, μεταξύ μας. Είναι ένας φίλος μας εδώ πέρα και έρχεται και ένας ακόμα και θα κάτσω να φτιάξω φαγάκι, θα σας δείξω. Οπότε αν έτσι πετάχτε και μια στιγμή σούπερ, να πάρει τα υλικά, να κάτσω να φτιάξω το φαγητό. Αυτά. Και θα σας δείξω και εσάς. Έτσι εξελίσσεται σήμερα η μέρα μας. Άλλαξα κιόλας. Άσπρη μπλούζα και η προηγούμενη, άσπρη μπλούζα και αυτή, τέλος πάντων, δεν είναι η ίδια όμως. Και θα κάτσω να μαγειρέψω τώρα σε λιγάκι. Μ' αρέσει να τους φτιάχνω φαγάκι και τα χαίρομαι εγώ να κάνω τραπέζια με την κάθε ευκαιρία. Κάθε φορά που έρχονται και μαγειρεύω για πολλά άτομα, εγώ χαίρομαι άπειρα. Μόνη μου, δεν ξέρω, ειλικρινά.
Και αύριο ρεβίθια θα κάνω αύριο, ας πούμε. Αλλά θα έρθει να φάει, ξέρω εγώ, μαζί μας. Πάλι το χαίρομαι, δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλή, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε μέσα. Θα έρθει τώρα σε λίγο να σας δείξω τι πήρε. Του είπα ακριβώς τι θέλουμε. Και θα σας δείξω και το φαγάκι μας που θα φτιάξω. Έτσι. Κάπως έτσι για σήμερα. Να σας δείξω τα ψώνια, λοιπόν. Από Μαρκετίν και από Lidl πήρε εδώ πέρα μαϊντανό, σέλινο και άνηθο που ήθελε. Εδώ πέρα σας δείχνω τώρα το σέλινο και τον άνηθο. Από Μαρκετίν τα πήρε αυτά. Πήρε πιπεριές φλωρίνης, δεν του είχα πει, πήρε μόνος του. Λοιπόν, σόδα ήθελα, γιατί θέλω να μουλιάσω ρεβίθια να κάνω τη Μεγάλη Παρασκευή. Ψωμάκια πήρε εδώ πέρα μια μπακέτα και δύο ακόμη. Καλαμάρι, καθαρισμένο, αυτό εδώ πέρα, δύο συσκευασίες για να κάνουμε τώρα το φαγητό. Και εδώ πέρα είναι ο μαϊντανός, δύο ματσάκια από τα Lidl, γιατί δεν βρήκε στο Μάρκετιν. Αυτά, και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το φαγητό. Τα έχω καθαρίσει τώρα και εγώ τα καλαμαράκια, βρήκα κάτι ίνες, αυτό το πλαστικό που έχουν μέσα. Πάντα τα καθαρίζω, παρόλο που λέει καθαρισμένα. Τσιγάρισα εδώ πέρα το κρεμμυδάκι. Μετά έβαλα τα καλαμαράκια μέσα, μετά έβαλα τα μυρωδικά όλα που σας έδειξα, άνεθο, μαϊντανό, σέλινο, δύο ματσάκια σέλινο, δύο ματσάκια μαϊντανό, ένα ματσάκι άνεθο. Έβαλα ένα κύβο λαχανικών, έβαλα πελτέ, πιπέρι, αυτά, και βγαίνει πεντανόστιμο. Και φάγαμε και ήταν τέλειο. Καλημέρα, Μεγάλη Παρασκευή και βρέχει, φυσάει, γίνεται χαμός. Χαμός. Να δω πώς θα πάμε επιτάφιο που λέγαμε, δεν νομίζω να πάμε. Έχει έρθει ένας φίλος μας και καθόμαστε τώρα πρωί. Ακόμα καφέ δεν έχω κάνει, αλλά έχω κάνει γάλα στα μικρά. Κακάο στη Λιδία που ήθελε, γάλα στο Χρήστο. Ο Νέστη πίνει ένα καφέ, του φτιάξε τώρα και ένα καφέ του φίλου μας. Θα κάνω λίγο κάτι να πιω, δεν ξέρω τι να πιω. Παίρνει τηλέφωνο τη γιαγιά, δεν σηκώνει η γιαγιά. Το σηκώνει ο πατριός. Πού είναι η γιαγιά, εκκλησία με την βροχή αυτή. Τώρα πάει να την πάρει. Χαμός, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα πάμε επιτάφιο το βράδυ. Πώς θα πάμε. Τα μικρά δεν τα βγάζω. Ήδη είναι με λίγο συνάχη η Λιδία. Απελπίζομαι. Αν πάω μόνη μου, αλλιώς. Δεν ξέρω. Και κάπου εδώ πέρα είμαι τόσο χαρούμενη, γιατί μόλις ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος μας έφερε κάτι πράγματα που το δώσε μια φίλη μου να μας τα φέρει και έχω τρελαθεί. Λοιπόν, τα έφερα στο παιδικό. Δέματα. Τώρα θα τα ανοίξουμε και θα σας πω και θα τα δούμε όλα μαζί. Τώρα, όπως είμαι στο σπίτι, παιδιά, Μεγάλη Παρασκευή σας είπα σήμερα, δεν κάνουμε τίποτα, ο καιρός μας τα χάλασε. Θα κατεβαίναμε κάτω μια βόλτα και τα λοιπά, αλλά μας τα χάλασε ο καιρός. Ήθελα να κάνω και κάτι ψώνια, να παίρνω και κανένα φορεματάκι ωραίο για την Ανάσταση και τα λοιπά. Τώρα θα φορέσω ό,τι έχω, δεν μας βγήκε με τον καιρό αυτό, που να πάμε. Δεν πειράζει, λοιπόν, κάτσε να κλείσω εδώ καλά, γιατί αφήνω πάντα λίγο ανοιχτά να αερίζεται. Τώρα έφερα και τα μικρά εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά που σας έδειξα τώρα. Και είδατε και τη χαρά μου πριν και τη χαρά μου τώρα. Είναι από μια φίλη μου που μένει με την Αθήνα και κατέβηκε ένας φίλος της Αίγιο, οπότε του τα φόρτωσε, παιδιά, και του λέει πήγαινε τα κάτω, και μας τα έφερε. Τώρα συναντηθήκαμε κάτω και μας τα έδωσε. Και σοκ. Είναι πάρα πολλά πράγματα, θα τα ανοίξουμε όλα και θα σας τα δείξουμε. Ξεκίνησα σαν μια απλή συνδρομήτρια και μετά με τα χρόνια, γιατί παιδιά πάρα πολλά χρόνια και στέλνει και δέματα συχνά. Έχει στείλει 6 φορές, πόσες φορές έχει στείλει δεν ξέρω. Έχω χάσει το μέτρημα. Και είναι φίλη, είναι θεία των παιδιών, δηλαδή είναι πλέον τώρα, είναι άλλη η... πώς να το πω, η σχέση που έχουμε αποκτήσει. Λοιπόν, και έχει στείλει τώρα ένα σωρό πάλι πράγματα. Πάμε να σας δείξω πρώτα τη σακούλα εδώ πέρα. Να σας δείξω τι έχει στείλει. Καθίστε να το ανοίξω.
και μετά θα ανοίξουμε και τα κουτιά. Είναι δύο κουτιά. Το ένα, από ό,τι θυμάμαι, έχει ρούχα για τη Λιδία από την βαφτιστήρα τη, ανιψιά τη. Τώρα τα έχω χαμένα κι εγώ λίγο τώρα. Περιμένετε. Πάντως έχει ρούχα η μία η μεγάλη. Έχει και λαμπάδες και για εμάς, για μένα και τον Ανέστη. Μόνο αυτό σας λέω. Έχει γίνει κοινωνά μας, δηλαδή απ' όλα έχει γίνει. Περιμένετε τώρα. Αυτό εδώ, το ποτηράκι, το τέλειο. Αχ, δεν μας κάνει καλό φως εδώ. Το ποτηράκι το τέλειο για το Χρήστο, παιδιά, έχω τρελαστεί. Θα αλλάξω σημείο. Θα μαλλιού να έχω καλό φως. Αμάς ξανασκοτεινιάσει. Πω. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα να το αλλάζεις. Όποιο θες να πίνει, περιμένετε. Να βάλουμε και κάποιο. Περιμένετε. Ποιο να βάλουμε. Ας βάλουμε αυτό. Από εδώ μπαίνει. Όχι. Βιδωτό. Πω. Και αυτό για να κλείνει. Λάθος το κάνω τώρα. Τέλος πάντων. Εδώ. Έχει τέλος πάντων και τα εξαρτήματα μέσα. Θα το κλείσω τώρα να το κάνω σωστά. Είναι πλαστικό, οπότε δεν φοβόμαστε μη σπάσει στα χέρια των παιδιών κτλ. Πολύ τέλειο. Πολύ τέλειο για το Χρήστο. Ό,τι πρέπει. Παλού γιατί δεν έχω καλό φως και μου σπάει τα νεύρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε καλό φως. Και αυτό εδώ για τη Λιδία. Και αυτό ίσως πάλι για το Χρήστο. Σοπ. Σοκολατένιο, αυγουλάκι, εντάξει, τρελαίνομαι, το έχει δει η Λιδία, από την πρώτη στιγμή που είδε τη σακούλα τώρα, είδε αυτό, καταλαβαίνετε τι χαμό έχει κάνει αυτή τη στιγμή για το αυγό, αλλά θα κάνει υπομονή, έχει βάλει χαλβά για τη Λιδία, γιατί ξέρει πως μόνο η Λιδία τρώει χαλβά, ούτε εμένα μου αρέσει ο συγκεκριμένος, ούτε του Ανέστη, όμως ξέρει ότι αρέσει στη Λιδία. Φέτος θα δοκιμάσει και ο Χρήστος και μπορεί να του αρέσει. Οπότε χαλβά για τα δύο τα ζουζούνια. Εδώ συνεχίζουμε με μουστοκούλουρα. Εντάξει, τρελαίνομαι και εγώ για μουστοκούλουρα και η Λιδία. Μόνο στον Ανέστη δεν αρέσουν. Τσουρέκια. Πώς θα κάνω εγώ διατροφή, δεν μπορώ. Μετά το Πάσχα. Θα ανέβαινε μηνιαίο βίντεο που θα κάνω διακοπή για μια εβδομάδα για το Πάσχα και θα ξαναεπιστρέψουμε διατροφή. Δεν γίνεται. Θα ανέβει μηνιαίο βιντεάκι διατροφή, γιατί με όλα αυτά εγώ δεν μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τσουρέκι ειδικά. Χαρτοπετσέτες, αχ παιδιά, και δεν είχα. Τέλειες χαρτοπετσέτες. Θα βάλω και όλες μετά στο τραπέζι να τις βάλω σε αυτό που είναι για τις χαρτοπετσέτες. Και η σακούλα εδώ μέσα έχει και αυτό. Αφήστε να ανοίξουμε. Να δούμε τι έχει. Δεν μου τα λέει φυσικά και όλα, μου αφήνει στην έκπληξη. 2-3 πράγματα μου είχε πει, ας πούμε. Κρατιέται να μην μου τα πει, κατάλαβες. Και ανυπομονούσε να προλάβει να τα στείλει και δεν προλάβαινε να πάει να τα στείλει με ταχυδρομείο. Εδώ είναι η λαμπάδα σε μένα και το Ανέστη. Εγώ θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ να κλάψω. Αυτές είναι οι λαμπάδες μας, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτές είναι οι λαμπάδες μας. Παιδιά, αλήθεια, θα κλάψω. Τις πήρε και οι ίδιες. Εγώ τώρα τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Πιτόγυρο, σλαμπάδα. Παιδιά, τρελάθηκα τώρα εγώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παιδιά, πρέπει να δω την αντίδραση του Ανέστη μετά που θα τα δει. Οι ντουλάπες ανοιχτές έχουν ανοίξει τα παιδιά. Κλασική περίπτωση. Πάμε και σε αυτό εδώ πέρα το μικρό να ανοίξουμε τώρα. Το μεγάλο θα ανοίξουμε σε λιγάκι, περιμένετε. Την αγαπάμε και μας αγαπάει, να ξέρετε. Και
Σταμάτησα λίγο και έδειξα και τις λαμπάδες στον Ανέστη. Πέθανε στα γέλια, παιδιά, του άρεσαν πάρα πολύ οι λαμπάδες. Και άνοιξα τώρα το κουτί εδώ πέρα. Θα πάμε να αρχίσουμε να βγάζουμε πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε γκρινιάρι. Γκρινιάρι, παιχνίδι, σοκ. Εδώ έχουμε... Α, για να κάνουμε τη λιδία για να παίξουμε αυτό εδώ. Θα κάτσουμε να παίξουμε μετά. Playmobil. Σοκ. Σοκ, 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 παιδιά. Καθίστε. Να τα ξεχωρίζω κιόλας. Και αυτά για τη λιδία. Τέλεια. Α, δεν θα τα δώσω όμως όλα μαζεμένα, περιμένετε. Σιγά σιγά τα δίνω. Λοιπόν, και αυτό εδώ. Έλα, πάρ' το αυτό τώρα που το κοιτάς πολύ. Με το που είπα, έλα πάρ' το, η Λιδία δεν κρέμισε όλα εδώ πέρα, το πήρε. Λοιπόν, α, και εδώ. Κούκλα από Frozen. Εδώ. Μη με κουνάς τώρα σε λίγο, θα δώσω όλα εγώ σε λίγο. Έχουμε εδώ πέρα... Ανοίγει αυτό, ένα εδώ, να το επεξεργαστώ. Ανοίγει και εδώ. Θα τα βγάλουμε αυτά. Τσαντάκι. Θα το επεξεργαστεί η Λιδία. Τα ξέρει καλύτερα από μένα η Λιδία. Και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλέ, πώς τα χωράει εδώ πέρα όλα μέσα. Αχου, μαγνητάκι. Τρελαίνομαι, μαγνητάκι για το ψυγείο, θα το βάλω σε λιγάκι. Αλλά αυτά θα τις τα κρατήσω για λίγο αργότερα, δεν είναι για τώρα. Δεν τα δίνω τώρα για κανένα λόγο, αργότερα να μεγαλώσει κάποιο καλοκαίρι, θα τα κρατήσω, να τις τα δώσω. Δεν είναι για τώρα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό εδώ πέρα ένα cupcake. Το οποίο βγάζει κουκλίτσα. Περιμένετε, μου πέσε. Βγάζει μέσα κουκλίτσα. Πού να το δείξω. Είναι ένα cupcake τέτοιο. Το οποίο το ανοίγεις και σου βγάζει την κουκλίτσα. Αν καταλαβαίνω καλά, ε. Εδώ, αυτό το παιχνιδάκι. Παίρνει πολλές τυχερές σακούλες και μας διαλέγει πράγματα και μας τα στέλνει όσο είναι για τα παιδιά. Δείτε εδώ και αυτό που το πετάς στο μπαλάκι. Αυτό... Έχει το μικρό μπαλάκι, είναι μικρός ο χρήστης ακόμα. Εδώ πέρα βάζουμε μπαταρία, καθώς την μπαταρία σπέρνει. Θα δω μετά, βάζει μπαταρία εδώ και παίζει αυτό εδώ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία κιθαρίτσα. Τώρα καλέ, εδώ έχουμε για τη Λιδία. Τι είναι αυτά ακριβώς, δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Αχ, και αυτό για να μαγειρεύουν εδώ πέρα. Να μαγειρεύετε. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε. Εδώ τι έχουμε. Τι είναι αυτά. Αυτοκόλλητα. Α, αυτοκόλλητα μπορεί να είναι και για αυγά αυτά, παιδιά. Ή κανονικά. Δεν ξέρω. Γιατί εδώ αυτοκόλλητα. Χαμός. Χαμός. Εδώ έχουμε για τη Λιδία για το καλοκαίρι. Στο φοράω. Κούκλα. Εντάξει. Εδώ έχουμε λάχανα και χάχανα CD. Εντάξει. Εδώ έχουμε μια τσαντούλα, την οποία μπορεί να τη ζωγραφίσει μόνη της και να έχει τσαντούλα της να βάζει πράγματα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι γενέθλια τσαντούλα, έχει σαν τούρτα πάνω. Τέλειο. Και εδώ πέρα βλέπω και ζωγραφίζω με αυτοκόλλητα. Εδώ πέρα επίσης έχουμε... Τι είναι? Πάζλ. Πάζλ. Πίσω. Αχ, και εδώ πέρα βιβλίο ζωγραφικής με πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Έχει πίσω ζωγραφιές
και μπροστά έχει πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Τέλειο. Φούσκες, όταν ανοίξει ο καιρός να βγούμε να παίξετε, τις αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Να κάνει φούσκες. Όταν ανοίξει ο καιρός όμως, λέω εγώ σε κάποια λιδία που ακούει. Α, αυτό είναι υγρό για να γεμίζουμε τις φούσκες, αν καταλαβαίνω τώρα σωστά. Θα δω μετά καλύτερα, απλά τα δείχνω και σε εσάς τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το οποίο στριφογυρνάει κιόλας, δείχνει και πίσω πώς είναι. Εδώ τσιμπιδάκια για τη λιδία. Επίσης, φουλ ζωγραφική. Όλα αυτά θα κάτσει να παίξει, τις αρέσουν πάρα πολύ. Αχ, και άλλη μαγειρική εδώ πέρα. Βραχιολάκι για τη λιδία. Περιμένετε. Εδώ έχουμε ξυλομπογιές, πρέπει να είναι αυτό, ε. Ναι, ξυλομπογιές, μίνι ξυλομπογιές. Να παίρνω και μαζί μου όταν πάω, ξέρω εγώ, στη μαμά από εδώ που κοινά έχει να τις ζωγραφίζει, να τις βάζω στην τσάντα μου. Πολύ βολικό. Και αυτό εδώ πέρα με αυτοκόλλητα και ζωγραφική. Και άλλη ζωγραφική εδώ πέρα. Τρελαίνει τη λιδία με αυτά, τα ζωγραφίζει full. Και εδώ πέρα κασετίνα, η οποία είναι αυτή. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το ακούτε το υλικό τώρα. Δεν μου έρχεται στο μυαλό. Α, δεν είναι κασετίνα, είναι τέτοιο. Α, ακόμα καλύτερο. Κοίτα εδώ. Μπορεί και κασετίνα είστε, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Είναι για να βάζει εδώ πέρα. Ντοσιέ, καλά το λέω. Wow, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ντοσιέ. Το ανοίγεις εδώ πέρα και βάζεις το... σοκ. Σοκ. Και το κλείνεις και δεν χάνεις και τα χαρτάκια σου. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τι έχουμε. Μπάλα φουσκωτή για το καλοκαίρι. Έκαλα τώρα. Έκαλα τώρα. Τρελάθηκα. Εντάξει, θα της αρέσει πάρα πολύ τη λιδία και αυτό. Θα ξετρελαχθεί. Και άλλα αυτοκόλλητα, παιδιά. Καλά, θα κολλήσουμε όλο το σπίτι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Α! Γιογιό το λέγαμε αυτό. Πώς το λέγαμε. Αρκεί να μην το σκίσουν τώρα αυτό εδώ πέρα. Το σκηνάκι. Και εδώ πέρα έχουμε παιχνιδάκι με ζωάκι. Είναι αυτό. Ναι, παιχνιδάκι, εδώ είναι το σπιτάκι από αυτό εδώ το γλυκούλι. Κάτσε να βγάλω και αυτό εδώ, να της το δώσω τώρα γιατί το γλυκό κοιτάει. Συνεχίζουμε με μπαλόνια, σαν αυτά που μας είχε στείλει πέρυσι και μας έστειλε τώρα και άλλα τρία έτσι. Αυτά ευτυχώς θα είναι καλά. Γιατί σας είχα δείξει αυτά που φούσκωνα τις προάλλες. Εδώ πέρα έχουμε μπρελόκ. Έχουμε ένα... Τι είναι αυτό? Πώς ανοίγει? Δεν θέλω να το χαλάσω. Σας λέω, η Λιδία τα ξέρει ακόμα καλύτερα αυτά. Έχει πραγματάκια μέσα, μπιχλιδάκια. Ένα σούπερ τσαντάκι. Τρελαίνομαι. Μαγνητάκι και άλλο για το ψυγείο. Αυτό τι είναι, αυγουλάκια διακοσμητικά τώρα για το Πάσχα. Πιστεύω. Δαχτυλιδάκι με βραχιολάκι για τη λιδία. Παοχτσίδικο μπρελόκ για τον Ανέστη που θα πάθει. Σόξε λίγο ο Ανέστης μόλις τον δείξει. Μπρελόκ, I love you. Εγώ κάπου τρελαίνομαι τώρα, περιμένω. Εδώ. Κι άλλο μπρελόκ. Α, καλά. Κι άλλο για τον Ανέστη, παιδιά. Σοκ θα πάθει, παοκτσίδικο. Θα το δώσω τώρα σε λίγο. Εδώ πέρα τι έχει. Περιμένετε. Αυτό είναι ένα δαχτυλιδάκι με ζωάκι για τη λιδία. Είναι δαχτυλιδάκι ζωάκι. Κι άλλο. Το οποίο πρέπει να ανάβει αυτό. Ναι, αυτό ανάβει κιόλας. Λοιπόν, περιμένετε. Αυτά τι είναι.
τα καψουλάκια. Για περιμένετε. Yeah. Αυτά τα καψουλάκια δεν ξέρω τι είναι, τα κρατάω στην άκρη να τη ρωτήσω. Εδώ έχουμε και άλλο γκρινιάρι τεράστιο, εντάξει. Θα παίξουμε εγώ, Νέστης, με τη Λιδία. Και εδώ τι έχουμε. Ρολόι σε σχήμα, έτσι με πάλι και τέτοια. Αχ, και εδώ τα νουμεράκια. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι. Με αυτό θα παίζει ο Χρήστος πάρα πολύ. Είναι αυτό το ρολόι με σε puzzle έτσι κομματάκια. Τρελαίνομαι. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε, περιμένετε, τη μεγάλη κούτα. Ας σήκω την. Αυτή εδώ. Περιμένετε να την ανοίξω. Εγώ που ανοίγω την κούτα και πιστεύω θα δω μόνο ρουχαλάκια, γιατί νόμιζα ότι δεν θα έχει στείλει κάτι άλλο από πράγματα και έχει ένα σωρό παιχνίδια μέσα. Τρελάθηκα! Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, κούκλα, μωρό, τρέλα. Παιδιά, πόσες κούκλες έχει στείλει, δείτε εδώ. Παιδιά, τρελαίνομαι τώρα, αλήθεια. Κούκλα. Μου είχε πει κάτι για κάτι κούκλες, τώρα το θυμήθηκα. Έχει περάσει καιρός που ετοιμάζει γενικά τα δέματα. Και... Πω, κι άλλες εδώ. Παιδιά, σοκ. Κούκλα, δείτε, σοκ, δεν είναι υπέροχη, δεν είναι υπέροχες, θα παίζετε όλη μέρα, θα παίζετε όλη μέρα, είναι τέλειες. Της πήρε και όλα η Λιδία, κάτσε, έλα, πιάστε, άλλες. Περιμένει. Κούκλα. Τρελαίνομαι. Κι άλλη. Παιδιά, σοκ. Και εδώ πέρα έχουμε. Περιμένει. Κούκλα και με το τσαντάκι της. Και άλλη κούκλα, εντάξει, υπέροχες. Και φορεματάκι εδώ πέρα, φούστα νομίζω. Καρικλίτσα, σε παρακαλώ, για να κάθονται. Γοργόνα. Και άλλη κούκλα. Και εδώ έχουμε τι, τα αξεσουάρ τους. Κάτσε μισό λεπτό να πάρω εγώ το σύστημα εδώ πέρα και να κολλιέ στην άκρη. Με τα πάρει τώρα ο Χρήστος. Οι χτενούλες εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με αυτή εδώ την υπέροχη κούκλα. Αυτό εδώ, wow, είναι και βαρύ. Εντάξει. Τρέλα. Και εδώ έχουμε άπειρα πραγματάκια. Έχουμε αυτό το βαλιτσάκι εδώ πέρα για τις κούκλες. Εδώ έχουμε Playmobil, Playmobil. Ζωάκι. Αυτά είναι πρέπει όλα από Playmobil. Της Frozen σαν tablet υποτίθεται τέτοιο. Καταλάβατε. Τέλειο. Και άλλα Playmobil ανθρωπάκια είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα Playmobil ανθρωπάκια. Σοκ. Είναι πάρα πολλά. Και άλλα. Εντάξει, τρελαίνομαι. Και αυτό το μικρολάκι το παίρνω όμως, θα το πάρει χωρίς το στόμα του ακόμα, είναι μικρός.
αυτό εδώ. Εδώ έχουμε τη μίνι κανάτα, κουκλίτσες. Θα βγάλω τα παπουτσάκια όμως γιατί είναι πάρα πολύ μικρά. Κουκλίτσα. Κουκλίτσες επίσης. Και ένα δαχτυλιδάκι που επίσης είναι πάρα πολύ μικρό αυτή τη στιγμή, οπότε το παίρνω. Φοβάμαι για το Χρήστο, καταλάβατε, επειδή έχουν το ίδιο δωμάτιο. Τα πολύ έτσι μικρούλικα δεν τα αφήνω. Μην τυχόν πεταχτώ έξω και δεν δω τίποτα και τρέχουμε. Μπανιέρα για τα Playmobil, σε παρακαλώ. Αυτό. Καμιλοπάρδαλη. Αυτό τι είναι? Δεν ξέρω. Και αυτό εδώ. Αυτά τα μικρούλικα, αυτό μπορώ να το αφήσω εδώ. Και αυτά από Πέπα και κάτι άλλο είναι, τα αφήνω. Εδώ έχει κάτι πάρα πολύ μικρούλικα της Πέπα. Το βλέπετε, δεν τα αφήνω τώρα αυτά. Εδώ συνεχίζουμε με... Αυτό πρέπει να είναι για μένα, έχει πει νομίζω ότι έχει και κάτι για μένα. Οπότε έχει αυτό το φορεματάκι, καλοκαιρινό, τέλειο. Για την παραλία έχει τι υπέροχο πιτζάμα. Σοκ. Εδώ συνεχίζουμε με υπέροχη καλοκαιρινή μπλουζίτσα. Και εδώ, αχου, είναι τέλεια. Φαίνεται, φαίνεται. Επίσης εδώ. Θα βγάλω κανένα μάτι, αλλά είναι τέλεια! Minion μπλούζα! Σοκ! Και άλλη πιτζάμα, εντάξει. Εντάξει. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Εδώ συνεχίζουμε με παιχνίδι για τα παιδιά. Βιβλιαράκια που αρέσουν πάρα πολύ στο Χρήστο, παίζει με τέτοια. Και αυτό εδώ. Δείτε εδώ. Εντάξει, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αυτό εδώ. Εντάξει. Και έχουμε κι άλλα. Είστε αχτοπούτα. Πω, εντάξει, θα τρελαθεί τώρα η Λιδία. Εντάξει, θα διαβάζω. Ραπουντζέλ. Ο παπουτσωμένος γάτος. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Και ο Λύκος και ο Βοσκός. Και ο Τζάκ και η Φασολιά. Τρελαίνομαι. Περιμένετε. Να κάνω λίγο χώρο. Σας δείχνω εδώ πέρα όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Το βίντεο θα βγει τεράστιο, Μεγάλη Πέμπτη χθεσινή και λίγο σήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Το κανονίζαμε τόσες μέρες πώς θα έρθουν τα πράγματα και όλα αυτά. Και τα καταφέραμε. Εδώ τι έχει καλέ. Ένα σωρό ρουχαλάκι. Όχι παιδιά, αυτά είναι Χρήστος. Αυτά είναι Χρήστος. Εδώ έχουμε Λιδία. Όπα. Ναι. Σοκ. Κάτι λέει εδώ. Πω πω παιδιά. Με τα καρδελάκια. Παντελονάκι για το Χρήστο. Τι είναι αγάπη μου. Μπλουζίτσα για το Χρήστο. Έχει πάρα πολλά, δεν θέλω να τα ζαλίσω. Θέλω και εγώ να κάτσω να τα δω όλα ένα-ένα σε λίγο. Ρουχαλάκι εδώ για το Χρήστο. Σορτσάκι. Δείτε εδώ. Για τη Λιδία.
Αυτό στο μέγεθος της Λιδίας είναι. Και αυτό. Εντάξει, είναι σοκ. Δείτε με τα καρτελάκια, δεν το πιστεύω εγώ τώρα. Θα τη στείλω μήνυμα. Πω, 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 δείτε εδώ. Θα τα φοράει το καλοκαίρι η Λιδία φέτος και τα χειμωνιάτικα όσο είναι από Σεπτέμβρη. Δείτε εδώ. Πω, πω. Εδώ, για φέτος. Και αυτό είναι υπέροχο. Υπέροχο. Δείτε εδώ. Που θα στείλω τώρα μήνυμα, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Έχει πάρα πάρα πολλά αυτή η σακούλα μέσα που άνοιξα τώρα και σας δείχνω. Περιμένετε, θέλω να σας τα δείξω και εσάς. Δείτε εδώ. Και αυτό υπέροχο τώρα για το καλοκαίρι. Είναι σορτσάκι, μπουστάκι, μπλουζίτσα, παντελονάκι. Μπορεί να το βάλει. Θα δούμε τι καιρό θα κάνει στην Ανάσταση, πώς βάλει και αυτό. Εδώ για το Χρήστο, για τη Λιδία, σορτσάκι, κάτω και στο γόνατο φτάνει αυτό. Υπέροχο παντελόνι. Δείτε εδώ σχέδιο κάτω. Δείτε εδώ. Τρελαίνουμε. Είναι όλα υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ, αλήθεια, για το Χρήστο. Και αυτό το φανελάκι. Εντάξει. Τρελάθηκα. Εδώ κάπου ένα μωράκι ξεφύτρωσε και κάτι γυαλάκια. Το μωράκι μένει. Τα γυαλάκια τα μαζεύουμε. Τι είναι αγάπη μου. Πολλά πράγματα, Έχει χαζέψει ο Χρήστα, αυτή τα κοιτάει. Και έχει χαζέψει. Και εδώ συνεχίζουμε την τελευταία, παιδιά, σακουλίτσα, όπου έχει μαγιό από πάνω, εντάξει. Σοκ. Θα το φοράει η Λιδία το καλοκαίρι. Εδώ έχουμε φορμίτσα, σορτσάκι, μπλουζίτσα. Αυτό πρέπει να είναι Χρήστος. Σορτσάκι, φουτεράκι, φουτεράκι, φορεματάκι υπέροχο καλοκαιρινό για τη Λιδία. Πραγματικά θα τα δω όλα ένα-ένα, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω. Και άλλο μαγιουδάκι, υπέροχο. Φοράει η Λιδία. Αυτό έχει και από κάτω, σοκ. Κοίτα εδώ. Θα φοράει το κορίτσι, το όμορφο. Δείτε εδώ πέρα. Σορτσάκι. Σιγά καλέ. Εδώ. Μπλουζίτσα υπέροχη. Παντελονάκι. Αυτό είναι πιο μακρύ για λίγο αργότερα. Δείτε εδώ. Καλοκαιρινή υπέροχη μπλουζίτσα. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό ίσως είναι για την Ανάσταση να το βάλει. Που είναι έτσι ζεστούλια, μα κάνει κρυό. Μπορεί να το βάλω στο παιδί την Ανάσταση, θα δούμε. Εδώ, κολάν. Ποπάι. Και φουτεράκι. Παιδιά, σοκ ότι πρόλαβα να σας το δείξω. Γέμισε το κινητό μου και μου κλείνει το κινητό από χώρο. Και λέω, πάει, τα χάσαμε όλα τα κλιπάκια τώρα. Πάλι καλά, σας τα δείξα και γρήγορα. Δεν είχα πολύ χώρο, το ξέρα, αλλά παιδιά, ευτυχώς προλάβαμε και σας τα δείξα. Αυτό το βίντεο θα βγει τεράστιο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε και επιτάφιο μετά.
Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει. Μπορεί να πάω μόνη μου, να μην πάρω τα παιδιά έξω με αυτόν τον καιρό, γιατί φυσάει άπειρα. Έχει σταματήσει να βρέχει, έχει ήλιο, αλλά φυσάει άπειρα. Και ήδη έχω συνεχωμένη τη λιδία και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά. Έχω αγχωθεί και με αυτό το κομμάτι. Τι ήθελα να πάμε επιτάφιο όλοι μαζί. Θα δούμε ανάλογα τον καιρό και όλα αυτά. Οπότε αυτό το βίντεο θα βγει τεράστιο, 50 λεπτό σίγουρα. Ελπίζω να βρείτε λίγο χρόνο να το δείτε. Το ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα βγει μεγάλο και προσπαθούσα να μην σας μιλάω τόσο πολύ, αλλά θα βγει τεράστιο, το ξέρω. Τι να κάνουμε. Και τώρα που σας μιλάω πάλι ο χρόνος ανεβαίνει. Τι να κάνουμε. Ελπίζω να σας αρέσει, που και που ξέρω πως θέλετε να βλέπετε και μεγάλα βίντεο, μου τα ζητάτε. Ορίστε ένα μεγάλο βίντεο εδώ πέρα να δείτε, να το απολαύσετε. Έπεσε τώρα μέσα στις γιορτές και όλα αυτά, τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δέμα, ειλικρινά. Να δω πώς θα κάνω τώρα χώρο για να το ανεπάσω. Ευχαριστούμε πάρα μου, πάρα μου, πάρα μου, πάρα πολύ αλήθεια. Πάω να τη στείλω μήνυμα, να τη χίλια ευχαριστήσω. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για όλα αυτά τα πράγματα. Το ξέρει, με συγκινεί κάθε φορά. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτά, συγκινήθηκα πάλι. Θα κλαίω πάλι μόνο μου, σαν μικρό παιδάκι. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ σημαντικό να έχετε ανθρώπους. Δεν την ξέρουμε, συνδρομήτρια, τη γνωρίσαμε έτσι απλά. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα δω πότε θα καταφέρω πιο μετά να σας μιλήσω, να μην σας μιλάω και πάρα πολύ και βγει μια ώρα και το βίντεο. Και για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, όπως σας είπα, ρεβίθια, έφαγε και ένας φίλος μας μαζί μας, είχαμε και ψωμάκι εδώ πέρα που έφερε εκείνος, είχαμε και εμείς πάρει ψωμάκι, μια χαρά, καθίσαμε, φάγαμε όλοι μαζί και η Λεδία εννοείται εδώ πέρα και μου ζητάει από μόνη της να σας τη δείξω, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, τρώω το κορίτσι μου το όμορφο και εδώ πέρα είμαι αργά το βράδυ με τον Χρήστο, να παλεύω ακόμα να τον κοιμήσω, δεν ήθελε να κοιμηθεί με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα και δεν είχαν κοιμηθεί μεσημέρι, να πεις ότι γι' αυτό δεν κοιμόντουσαν το βράδυ. Σε κάποια φάση κουράστηκε τόσο πολύ η Λιδία που την πήρε ο ύπνος, ο Χρήστος ακόμα όμως δεν κοιμότανε. Από αυτό το κλιπάκι εδώ πέρα, μετά από κανένα 3/4 κάπου εκεί, είναι που τελικά κοιμήθηκε και ο Χρήστος. Αυτά. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Και κάπου εδώ πέρα να σας πω πως η ώρα είναι 12 και θα σας πω ακριβώς 1:25 τέλεια και το μωρό ακόμα δεν κοιμάται. Έχει περαίταση, έχει τα δόντια του, δεν ξέρω τι έχει, περνάει άλμα. Μπορεί να ξανακόλλησε το συνάχι από τη Λιδία. Λίγο είδα να τρέχει η μητούλα του, μπορεί να είναι στην αρχή μιας ίωσης, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν θέλω να φωνάζω, μπας και τον πάρει ο ύπνος. Ελπίζω να με ακούτε. Επιτάφιο δεν καταφέραμε να πάμε. Το είδαμε το μπαλκόνι, ήταν ξύπνια και τα δύο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ούτε πρόπερση είχα πάει, πέρυσι είχαμε πάει, φέτος δεν πήγαμε, το δω το μπαλκόνι. Ας ελπίσουμε να είμαστε καλά, την Ανάσταση να μην έχουν κρυώσει τα μικρά, να είναι μόνο αυτό το συνάχι και να είναι και λίγο και να καταφέρουμε να πάμε στην Ανάσταση. Και να δούμε πώς θα είναι για την Κυριακή του Πάσχα, να δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, για όλα υπάρχει λύση. Θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Σας έδειξα από το μεσημεριανό μας, έκανα ρεβίθια, πάρα πολύ νόστιμα ήτανε. Έφαγε και ένας φίλος μας μαζί. Αυτές τις μέρες ο Ανέσης είναι σπίτι, δεν έχει δουλειά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σωρό βόλτες, αλλά μας τα χαλάει ο καιρός, μας τα χαλάνε οι ιώσεις, μας τα χαλάνε όλα αυτά. Τι να κάνουμε, ας είναι αυτά τα προβλήματά μας. Και ναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Και ήθελα να σας πω, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με εμάς. Θα κάνω βιντεάκια, θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο. Ελπίζω εσείς να είστε καλά.
Εγώ αύριο έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Είναι και η γιορτή του Ανέστη. Με τον Χριστό Ανέστη, είναι και η γιορτή του Ανέστη. Αύριο, μεγάλο Σάββατο, εγώ έχω να κάνω γλυκό, έχω να κάνω τη μαγειρίτσα, έχω να κάνω κρέας, να έχουμε για το βράδυ με πατάτες. Έχω να κάνω πολλά πράγματα, έχω να καθαρίσω το σπίτι που 2 μέρες δεν έχω κάνει τίποτα από δουλειές. Και λες και έχει πέσει βόμβα μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα σας πάρω σε βιντεάκι όμως μαζί μου. Και θα τα πούμε εκεί πέρα, γιατί αυτό το βίντεο έχει βγει τεράστιο και ελπίζω να έχετε χρόνο να το δείτε. Θα ανέβει νωρίς το μεγάλο Σάββατο για να προλάβετε να το δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε εδώ πέρα και βρίσκετε λίγο χρόνο και για μένα μέσα στη μεγάλη εβδομάδα που ανέβαζα έτσι τα καθημερινά βιντεάκια και όμως τόσος κόσμος μπήκε και τα είδε. Ξέρω, οι περισσότεροι είστε διακοπές, στα χωριά σας, πάτε την εκκλησία σας, είστε τώρα σε έναν άλλο ρυθμό, έχετε τους συγγενείς σας κοντά σας αυτή την περίοδο, οπότε περνάτε χρόνο μαζί τους και τι να πω, ευχαριστώ που βλέπετε και εμένα που βρίσκεται λίγο χρόνο, δεν έχω λόγια, τι μου στέλνετε και μηνυματάκια και όλα αυτά. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω και αυτό το βίντεο να σας άρεσε, να μην σας κούρασε που ήταν μεγάλο. Όποτε έχετε χρόνο θα το δείτε. Να σας πω καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να περάσετε όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους, είτε και όχι, όπως θέλετε. Και αν είστε και με ίωση, αν είστε και κάπου αλλού που δεν μπορείτε να περάσετε έτσι όπως το φανταζόσασταν, δεν πειράζει, έχει ο Θεός. Όλα θα γίνουν, όλα περαστικά να είναι και φιλιά πολλά, σας αφήνω και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!